χειρότερη κατάσταση μετά το μνημόνιο. Η Αθήνα ως τι, ως πόλη. Ως πόλη. Ως πόλη, όχι, δεν είναι πολύ καλύτερη. Από πού είναι η χειρότερη κατάσταση. Ναι, από πού είναι. Α, δεν είναι. Ως πόλη. Κάντε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μα θα μου πείτε τώρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης που μπορεί να είναι στην Αθήνα. Εγώ θα σας πω ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό. Την επιδείνωση ο Καμίνης, δηλαδή την χειρότερη κατάσταση. Ή δυνάμεις λέω. Ή δυνάμεις λέω εγώ λοιπόν. Μα είναι κριτήριο των τοπικών εκλογών των μνημονίων. Οι δυνάμεις, λέω. Το οποίο σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν. Δεν θα υπάρχει μνημόνιο σε 6 μήνες. Ελπίζω. Σας άκουσα και λέω. Κουβέντα, Γιώργο, οι δυνάμεις που εφάρμοσαν το μνημόνιο με θρησκευτική ευλάβεια, μην λέτε ότι το εφαρμόζουν μόνο οι άλλοι, και εσείς με θρησκευτική ευλάβεια έφεραν την Αθήνα σε αυτή από τη θέση. Από πού παίρνουν τα λεφτά, και ο κύριος Καμίνης. Και ο κύριος Καμίνης. Από πού παίρνουν τα λεφτά. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη κουβέντα. Ο Τσάπες από Καράκας. Γιατί απάντηση εγώ. Δεν θα αποφύγει η κυρία. Δεν θα αποφύγει. Εγώ να σα πω. Καταρχά, για τη Βενεζουέλα μα τρελάνανε. Θυμάστε που λέγανε ότι βγήκε από την κρίση. Τι πρόβλημα έχει, 56% πληθωρισμό. Δεν βρίσκουν αλεύρι, γάλα και χαρτί του αλεύρι. Και εσεί μα λέγατε ότι τα κάνανε όλα τέλεια και μας τα διαφημίζατε. Επειδή αυτά δεν μας λέγατε και τώρα δεν μιλάτε λοιπόν, καθόλου. Ακούστε να σας πω. Φερμουάρ, ζάμα μινιό. Να μιλήσετε κιόλα. Μισό λεπτό. Να πω κάτι. Να μιλήσετε να πείτε τι δηλαδή. Να μας πείτε. Κάνατε λάθος την επιλογή Βενεζουέλας, μοντέλου Βενεζουέλα. Όχι, δεν κάναμε κανένα λάθος. Α, είναι ωραία εκεί. Επιμένουμε, δεν καταλάβατε, δεν αλλάζουμε τις θέσεις μας. Εγκληματικότητα στο Θεό, 25.000 ανθρωποκτονίες στον χρόνο. Μα δεν με αφήσετε να μιλήσω. Θέλετε να απάντησε, πάρτε. Δύο λεφτά. Πρέπει να πάμε σε διάλογο. Να απαντήσω. Είναι κόκκινο, Γιώργο. Γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τη θέση μας. Μετά θα μας πει για τον Μαδούρο. Εγώ δεν θέλω να ξεφύγω από τη συζήτηση για την Ελλάδα. Μετά. Διάλειμμα.